όσο, μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί καταλαβαίνεις ότι στον αέρα Πέρας δεν είναι τα εύκολο. Χρόνια, <σχει> <σχει> λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες ναι. αναφέρουν ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι έξαλλος με τις τοποθετήσεις του Γιώργου Δόνη. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει θέμα άμεσης αποχώρησης ή μάλλον Opa. διαζυγίου, να το πω πιο σωστά, γιατί η αποχώρηση σημαίνει ότι φεύγει μόνος του. Ε, σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε άμεσα διαζύγιο του Γιώργου Δόνη με τον Παναθηναϊκό. Αύριο το πρωί δηλαδή. Είναι και σήμερα το βράδυ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα είναι αύριο το πρωί. Πάντω, θεωρώ Αυτό ότι. Τι ωραία! Πειράζει τώρα. με μεθαύριο, δηλαδή. Τι διαφορά έχει. <laughs> Δεν θα βγάλει λεγονό και θα πληρώνει. Ναι, πολύ, πολύ φοβάμαι ότι δύσκολα θα είναι πλέον σε άλλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στον πάγκο Γιώργος Γιώργο μετά τι σημερινέ δηλώσει. Ε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα θέμα επιπλέον. Ότι ενώ ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει κάποια συμβόλαια για λίγε ημέρε με βάση την. Ε, τη κατευθύνση τη FIFA, ένα από του πρώτου ο οποίο φεύγει από την ομάδα είναι ο Χρήστο Δόνη. Mm. Από το επόμενο κιόλα παιχνίδι. Αυτό μάλλον θα ήταν και το κύκνιο άσμο του στο Παναθηναϊκό. Άρα δεν ξέρω μήπω έχουμε σαρωτικέ εξελίξει στο Παναθηναϊκό μετά το σημερινό παιχνίδι και κυρίω όχι τόσο με το αποτέλεσμα, αλλά με τα όσα ακολούθησαν. Δεν είναι βραδιφλεγή η βόμβα αυτή, είναι κανονική τη Ναι, σε... Πάντω μετά από αυτέ τι δηλώσει, δηλαδή και μετά από αυτό το που έχει συμβεί, είναι και λίγο σαν να το προκαλεί, δηλαδή ότι. Είναι και λίγο και ο Βικιοδόλο, δηλαδή με τι δηλώσει ναι. και λίγο σαν να το προκαλεί στο, να... στο να φύγει και νωρίτερα. Και ενώ υπάρχει ήδη ένα έκρηκτο κλίμα. Ενώ υπάρχει πλύμα, ήδη ακριβώ. Δηλαδή, και γι... πρέπει αντι... να πούμε ότι προηγήθηκαν και άλλα επεισόδια εν μέσω των playoff. off ναι. Υπάρχει και άλλη ενόχληση τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για την παρουσία του Γιώργου Δόνη στον ε, τηλεοπτικό σταθμό του Βαγγέλη Μαρινάκη έξι μέρε πριν, ε, ε, πριν, από τον αγώνα το σημερινό. Οπότε αντιλαμβάνεται.